Την ώρα της δουλειάς στις 2 η ώρα έγινε εργατικό ατύχημα. Ένας συνάδελφος έσκασε το καλώδιο και είχε εγκάβματα σε όλο το πρόσωπο. Η εργοδοσία, για να μην σταματήσει την παραγωγή, άφησε το συνάδελφο τον ηλεκτρολόγο και δούλευε με 400 βόλτ ρεύμα. Είναι χαρακτηριστικό για τα κέρδη τους αυτό, για να τα διασφαλίσουν. Εμείς απαντήσαμε άμεσα με παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας και στην αστυνομία, σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου εδώ στην Πάτρα, και απαντήσαμε σήμερα με 24 απεργία και συλλαλητήριο το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε αν δεν παρθούν όλα τα μέτρα προστασίας, και καταγγέλουμε και την εταιρεία για την προσπάθειά της να θάψει το γεγονός και να συνεχίσει κανονικά την παραγωγή, παρότι ήμασταν όλοι σε κίνδυνο εκείνη την ώρα για επόμενο ατύχημα. Και εκβίασε και τους εργαζόμενους να έρθουν κανονικά για δουλειά σήμερα, παρά τις εντολές εδώ και της αστυνομίας και της επιθεώρησης, ότι εδώ αν δεν γίνει πλήρης έλεγχος και πάρει τη σχετική άδεια, να μπορεί να συνεχίσει.